σήμερα εδώ στο πάρκο Κατερίνης, όπου γίνεται εκδήλωση του Δήμου Κατερίνης για αδελφοποίηση με μια σέρβικη πόλη. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης εχθές πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ των χρωμάτων. Οπότε παίρνουμε μια συμβολική πρωτοβουλία σήμερα και αφήνουμε στον αέρα κάποια χρώματα εμπνευσμένα από τη σημαία της Παλαιστίνης, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό. Σε έναν λαό που εδώ και 70 χρόνια σφαγιάζεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, με την συνένεση των συμμάχων του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, να τερματιστεί ο επικισμός και η παράνομη κατοχή των εδαφών της Παλαιστίνης, να απεμπλακεί η χώρα μας από το σφαγείο, να σταματήσει η ελληνική κυβέρνηση να εκχωρεί γη και είδωρ στους μακελάριδες των λαών, να απεμπλακεί η χώρα μας από τις επικίνδυνες ενώσεις στις οποίες συμμετέχει. Και δεν είναι άλλες αυτές από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όχι μόνο παράγοντας ασφάλειας δεν είναι, αλλά μπλέκουν το λαό μας σε πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Προφανώς η σημερινή μας δράση, που έχει συμβολικό χαρακτήρα, δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι βέβαια και η τελευταία. Όλο το προηγούμενο διάστημα οργανώσαμε δράσεις όπως ανάρτηση πανό, γιγαντοπανό στο Μέγαρο Παπαγεωργίου, κινητοποιήσεις με πικέτες, πανό και συνθήματα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Αφιερώσαμε μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων για τις 17 Νοέμβρη ως αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό. Και το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε και άλλες δράσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης. Θα οργανώσουμε δράσεις από τις οποίες θέλουμε να εκφραστεί κατά δίκη στην αντιλαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βγούνε συμπεράσματα για το χαρακτήρα αυτής της Ένωσης. Να βγούνε συμπεράσματα για την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υλοποιεί αντιλαϊκές κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις οποίες αυτές κατευθύνσεις και οδηγίες συμφωνούν, αφού τις ψήφισαν κιόλας, και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα που έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, η Ελληνική Λύση. Καλούμε λοιπόν όλο το λαό αυτούς να τους καταδικάσει, να τους γυρίσει την πλάτη, γιατί είναι αυτοί που με τις επιλογές τους μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε σήμερα. Στις ευρωεκλογές 9 του Ιούνιου να ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο αγωνιστές δοκιμασμένους που θα αποκαλύπτουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποκαλύπτουν και θα αντιπαλεύουν τα συμφέροντα των λόμπι, των μονοπωλίων και των ομίλων. Θα είναι η φωνή των εργαζόμενων και του λαού και μέσα και έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, συνεχίζουμε. Λευτέρια, λευτέρια στη